Είναι μια κατάσταση που κατά τη γνώμη μας προκαλείται από τη συνοχιζόμενη απαξίωση κάθε δημόσιας δομής και στηρίζεται στη στρατηγική τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, σύμφωνα βέβαια και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενισχύει την επιχειρηματικότητα σε κάθε πτυχή του κοινωνικού δίθεν κράτους και κατ' επέκταση στον χώρο της αναπηρίας, της ειδικής αγωγής, της πρόνοιας. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι που ευθύνεται για τη γιγάντωση του δικού μας χώρου, του χώρου της ιδιωτικής ειδικής αγωγής και πρόνοιας. Η ΠΟΜΕΑ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους αυτού του χώρου, είναι τα γνωστά κέντρα ειδικής αγωγής και ειδικών θεραπείων για παιδιά και εφήβους. Παιδιά και εφήβους που έρχονται στους ιδιωτικούς χώρους αποκαμωμένοι από το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου, που με βάση τα όσα περιγράφηκαν, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Οι γονείς καταφεύγουν λοιπόν στους ιδιώτες προκειμένου να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Το παιδί φτάνει τις περισσότερες φορές να δουλεύεται αποσπασματικά, με άλλο τρόπο και προσανατολισμό το πρωί, από τους ελάχιστους συνήθες αναπληρωτές και με άλλο το απόγευμα. Εν τέλει, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, καθώς δεν υπάρχει απαιτούμενη ενιαία, σφαιρική, ολόκληρη αντιμετώπιση που θα αγκαλιάζει τόσο τις ανάγκες του παιδιού, όσο και της οικογένειας. Μέσα στις συνθήκες ακρίβειας βέβαια και πολέμου που βιώνουμε σήμερα, πολλές οικογένειες ούτε καν στα ιδιωτικά δεν μπορούν πλέον να απευθυνθούν, καθώς έχουν γίνει πολύ ακριβά, ενώ πολλές φορές δεν μπορούν να στηρίξουν και τα παιδιά τους με την παράλληλη στήριξη, που δεν καλύπτει βέβαια το Υπουργείο, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και όπως πολύ σωστά είπανε και από τους γονείς πριν, η πρόεδρος των γονέων, οι οικογένειες προσπαθούν να καλύψουν τα απολύτως απαραίτητα. Μέσα λοιπόν στις συνθήκες αυτές, αλλά και σε άλλες συνθήκες που θα σας περιγράψω τώρα, παρέχουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες μας λοιπόν ποιες είναι? Πρέπει να δουλεύουμε με τα παιδιά μέσα, ξεζουμισμένοι πρώτα απ' όλα να πούμε έτσι, γιατί δουλεύουμε με εξαντλητικά ωράρια, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, που πολλές φορές πρέπει και εμείς να αλλάζουμε 2, 3, 4 κέντρα την ημέρα προκειμένου να βγάλουμε ένα μεροκάματο και να διακτηνιζόμαστε από τον Πειραιά στα βόρεια προάστια ή ακόμα και εκτός Αθηνών για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό το μεροκάματο. Να δουλεύουμε λοιπόν σε ρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί κάποιοι από εμάς δουλεύουν και παράλληλη στήριξη, την ιδιωτική παράλληλη στήριξη που κάποιοι γονείς μπορούν ακόμα να πληρώνουν. Δουλεύουμε λοιπόν σε εξαντλητικά ωράρια, με απανωτά περιστατικά χωρίς ανάσα, χωρίς κενό, ούτε καν για την απαιτούμενη καταγραφή, με επιστημονικές ομάδες και εποπτείες που όταν γίνονται μετά τα μεσάνυχτα πολλές φορές ή σε πολύ ακατάλληλες ώρες, χωρίς να θεωρούνται καν χρόνος εργασίας για εμάς και χωρίς να αποζημιώνονται τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ μαζί σας παλεύουμε ώστε να μπορούν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μαζί σας σήμερα παλεύουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς για εμάς που θα μπορούν να διασφαλιστούν μέσα από μια υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους που θα βάζει φρένο στις ωρέξεις των ιδιοκτητών για ξεζούμισμα. Έτσι θα διασφαλιστεί και η καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στα παιδιά και στους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο μας μέλημα, γιατί δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνο ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα ειδικής αγωγής με δομές πλήρως στελεχωμένες είναι το σύγχρονο και το αναγκαίο για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, με πλήρη κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης που αφήνει περιθώρια, όχι συνήθως, που αφήνει ξεκάθαρα περιθώρια για εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της ανάγκης για εργασία του επιστημονικού και παιδαγωγικού δυναμικού που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε ενιαία με το αγωνιστικό γονεϊκό και αναπηρικό κίνημα και μαζί με την υπόλοιπη εργατική τάξη, ακριβώς για να αλλάξουν αυτές οι συνθήκες.